Γεια σας, το Λίκιο Νίκιας και πάλι κοντά σας. Μπορείτε να συνεχίσετε τη δουλειά σας, απλώς αυξήστε την ένταση του ραδιοφώνου σας. Γιατί ακούτε τους 18 παρά. Το μικρόφωνο για την πρώτη εκπομπή των 18 παρά είναι η Δήμητρα, Εμιλία, Άντζελα, Φιντάνα. Καλή ακρόαση! Ανεβάζουμε τη διάθεσή μας και ακούμε Do It! Just do it, guys! Pink, perfect! Ποτέ μην πιστέψετε ότι είστε κάτι λιγότερο από τέλειοι. Αφιερωμένο στους τέλειους φίλους μας. Αγαπημένο κομμάτι I Can't Take My Eyes Off You 1967. Εμείς ακούμε μία διασκευή του Damien Rice. Can't take my eyes off you. Το αφιερώνουμε στην αγαπημένη μας κυρία Μελιοπούλου, η οποία κυριολεκτικά δεν παίρνει τα μάτια της από πάνω μας. Την αγαπάμε! Καλησπέρα σας! Είμαστε πάλι κοντά σας. Καλή χρονιά από τις 18 παρά. Σήμερα έχουμε επιλέξει μόνο ελληνικά. Θα συναντήσουμε στην τροφιά η Χριστίνα Τίκα, Δήμητρα Φιλιππούλου. Ξεκινάμε λοιπόν με το καινούργιο κομμάτι της Μπέγκη Ζήνα στο Μόνη Καρδιά. Καλή ακρόαση. Στην υγειά στα αστέρια που μας ακούνε. Με τη φωνή του Κυριάκου Κιανού. Τελειώσα. Πώς μπορούμε να κάνεις πια. Διαταγές δεν σηκώνω εγώ που λες. Έτσι είμαι κι άμα θες. Παιχνιδάκι σου εγώ δεν γίνομαι όπως πολλές. Διαταγές δεν σηκώνω εγώ που λες. Έτσι είμαι κι άμα τώρα. Τι ωραία που τα λέει ο Στάμος. Με γεια σου λοιπόν, με όλα τα υπονοούμενα και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και με γεια, και με γεια, η καινούργια... Κουτάλι έχετε? Όχι. Τη χιλιόπιτα πώς θα τη φάτε? Σου ρίχνω άκυρο, Στέλλα Καλή. Σου ρίχνω άκυρο, για αυτά που μου έχεις κάνει. Μίγω τέρμα τη φωνή που λέει τέρμα. Την άλλη που σε νοσταλγεί, την πλειώσαμε αίμα. Ανοίγω τέρμα τη φωνή που λέει τέρμα. Ανοίγουμε την εκπομπή μας με Γιώργο Παπαδόπουλο και το τραγούδι Μεταξύ μας. Κάτι δυνατό να ξεχάσουμε ότι δίνουμε Πανελλήνιες. Ακούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη. Εξαιτίας σου. Εξαιτίας σου έχουμε χάσει φέτος στο μυαλό μας, φέτος που κοντεύουμε τα 18 μας. Όρεμα! Δεν διάβασμα. Οικονομόπουλος, μην ξεχνιόμαστε. Το τσίγαρο αν ξανά. Με αφορμή το τραγούδι που θα ακολουθήσει, δείχνουμε τις γνώσεις μας αφαιρετικοί που είμαστε. Εν είδα του δεν είδα, όπως έλεγε ο Σοκράτης. Κανείς δεν ξέρει από τον αγαπημένο μας Γιώργο Παπαδόπουλο. Το βασικό στη ζωή είναι να τολμάς. Και άσε τον Οικονομόπουλο να λέει να μην τολμήσεις. Να μην τολμήσεις. Μην νομίζετε μερικοί ότι τα ξέρετε όλα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τα πάντα. Ξέρω ότι ξέρεις. Και εσύ ξέρεις ότι ξέρω. Όλα τα ξέρω από τον Ηλία Βρετό. Εμείς τον είδαμε από κοντά. Εσείς αρκεστείτε σε αυτό που θα ακούσετε. Μόνο! Γιάννης Πλουταρχός, ο άνθρωπός σου. Ο άνθρωπός σου θα... Και να θυμάστε, ο φόβος βρίσκεται μόνο στο μυαλό μας. Ή μήπως όχι. Να μην φοβάσαι, Γιώργος Παπαδόπουλος. Να μην φοβάσαι. Δεν επιλέξαμε τυχαία αυτό το τραγούδι. Τρίτος όροφος. Σε όλους θυμίζει κάτι. Μια ανάμνηση. Μια εμπειρία. Μια εκδρομή που θα μείνει αξέχαστη. Μακάρι να μπορούσαμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Εκεί, στην Βουδαπέστη. Πώς χαλάει ο καιρός και πιάνει μπόρα. Πώς αλλάζουν. Δεν μου περνάς που να πάρει, λέει ο Κιάμος. Έτσι λέμε κι εμείς. Στο μικρόφωνο ήταν η
μεγάλη ραδιοφωνική παραγωγός Αγγελική. Ευαγγελία. Εμιλία. Βίκη. Ευχαριστούμε που μας άκουσες. Εσύ. Ναι, εσύ μεγάλη ακρόαση. Στο μικρόφωνο ήταν η... Τι λέμε τώρα. Ξανά το ωραίο όνομα. Επίσης το δικό σου. Όχι, πρώτα έχω να αλλάξω φωνή και μετά έχω. Όχι, όχι. Έλα εγώ. Πάμε. Ξανά. Στο μικρόφωνο ήταν η... Μεγάλη ακροάτρια. Μεγάλη ραδιοφωνική παραγωγός. Εγώ, η Αγγελική. Η Αγγελική, η μεγάλη πια ραδιοφωνική παραγωγός. Έλα πάμε. Σκέτα. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Stay tuned. You came into my crazy world like a cool and cleansing. Στο μικρόφωνο, ηχή μας το Β. Θα είμαστε παρεούλα για μια ώρα. I'm addicted to you. Hooked on your love. Like a powerful drug. Η ομάδα φοβερή. Η μουσική αγαπημένη. Και τα σχόλια μικρά και ενδιαφέροντα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί τώρα ξεκινάμε. Είμαστε οι μαθητές της Β' Λυκείου του Γέλ Νίκιας και η σημερινή μας ομάδα απαρτίζεται από τους Καραπάνου Δήμητρα, Αντώνης Τσιμπίδας, Φιλιππόπουλο Παναγιώτη, Άγγελος Χρήστου και Ιωάννα Μπακρετσά. Πρώτο τραγούδι και πιο φυσικά το παίρνω όλη την ευθυνή. Όχι δεν θέλω, όχι δεν θέλω, όχι δεν θέλω. Αφαιρεωμένο στη φίλη μας την Μπακ. Συνεχίζουμε με το εξαιτία σου γιατί προφανώς και όλα έχουν γίνει εξαιτία σου. Και επειδή πολύ κατάθλιψη μας έπιασε με τον Οικονομόπουλο, ας βάλουμε λίγο Παντελίδη. Γίνεται? Πώς δεν γίνεται? Γίνεται. Να σ' αγαπώ μου λες δεν γίνεται. Να ξανά είμαστε. Όλα γίνονται. Κι όμως όλα γίνονται. Μου λες γίνεται. Και τώρα θα ακούσουμε τα νέα της ημέρας από τον Αντώνη μας. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε και εμείς να ετοιμαζόμαστε. Γιατί σε 4 μέρες φύγαμε για τετραήμερη στην Αθήνα, όπου θα επισκεφτούμε τη Βουλή, την Ακρόπολη και θα παρεπατήσουμε στους δρόμους της Πλάκας. Σούπερ! Παρ' όλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε το αποκριάτικο πάρτι. Και τώρα υδρογόνο 2 οξυγόνο, αλλά κρατάμε μόνο το οξυγόνο. Οξυγόνο. Μπακ, έγινε αντίδραση! Γράψε το τηλέφωνο σου, το όνομα, το επίθετό σου και δώσε μου το ραβασάκι. Ή μάλλον όχι σε μένα, στο τσαλίκι. Ιωάννα, να σου πω. Για πες μου. Δεν παίρνει αναβολή, το σπάω το γυαλί, με κούρασες πολύ. Πάολα, ως εδώ. Δανάη, για σένα. Δεν παίρνει αναβολή. Πετρέλη ακούσαμε, Πετρέλη ακούσαμε, Πετρέλη ακούσαμε, Πετρέλη ακούσαμε. Όχι. Ήρθε η σειρά του λοιπόν και ακούμε το πες μου. Το ξέρετε, αυτό που λέει πες είναι αλήθεια, όλα ήταν μια συνήθεια. Το τέρμα για το φίλο μου τον Λάμπρο. Λάμπρο φίλε μου δικό σου. Αυτό είναι το δώρο μου, χήμα στο Β. Τα fail της ημέρας. Και επειδή πολύ... Ξέχασε τη λέξη. Ράψε το τηλέφωνο σου, το όνομα, το κινητό σου. Και εδώ... Και το κινητό σου. Και το κινητό, γιατί όχι. Σε επικοινωνία να βρισκόμαστε. Πάμε άλλη μία. Σε τι άλλο βρισκόμαστε. Τι λέει στο τέλος, είπαμε. Σήμερα στη ραδιοφωνική μας εκπομπή θα σας κρατήσω σε τροφιά η Ρο, η Μαρία και η Βούλα με έντεχνη ελληνική μουσική. Πρώτο τραγούδι για σήμερα, το Έλα Πάρε Με του Γιάννη Χαρούλη. Ο Γιάννης Χαρούλης, γεννημένος στις 13 Ιανουαρίου 1981 στο Λασίθι Κρήτης, είναι Έλληνας μουσικός και ερμηνευτής που ασχολείται με την κριτική παραδοσία. Ο Χρήστος Τιβαίος γεννήθηκε στην Αθήνα 7 Ιανουαρίου του 1963. Είναι Έλληνας τραγουδιστής και συνθέτης, καθώς και ανιψιός του ηθοποιού Αντώνη. Δίσκος Μαγκανίες. Στίχη και μουσική του Θανάση Παπακοσταντίνου. Τραγουδιστής ο μεγάλος Γιάννης Χαρούλης. Με λίγα λόγια, η ουρά του αλόγου. Πεχλιβάνη σημαίνει άνθρωπος δυνατός και γενναίος. Θανάση Παπακοσταντίνου.
Θανάσης Παπακοσταντίνου είναι Έλληνας συνθέτης, τυφουργός και τραγουδιστής. Η μουσική του συνδυάζει στοιχεία ροκ, λαϊκής και παραδοσιακής ελληνικής μουσικής. Με τον καιρό να είναι κόντρα, έχει τιμή σαν πετάς. Ο ακροβάτης από τους Χαΐνιδες. Χαΐνιδες είναι μια μουσική ομάδα που δημιουργήθηκε το 1990 στο όμορφο Ηράκλειο της Κρήτης. Το όνομα προέρχεται από την αράβικη λέξη Χαΐν και έφτασε να σημαίνει τον επαναστάτη, το φυγόδικο, αυτόν που γυρίζει τα βουνά. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου είναι Έλληνας τραγουδιστής και γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου 1950 στο χωριό Βάσας Αρκαδίας, κοντά στη Μεγαλόπο. Κλείνουμε με Μυρτό Κομβισίδη, ένα τραγούδι που θα μας ανεβάσει για λίγο τη διάθεση, αν δεν γεννηθείς αστέρι. Μουσική Μάριο Στόκας, στίχη. Η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Καλό σας βράδυ από το σχήμα στο Β.